είμαστε εδώ στο μελισσοκομείο μας. Και όπως βλέπετε πίσω μου, το μελισσοκομείο είναι εξοπλισμένο με πλαστικές κυψέλες. Πάμε λίγο να δούμε τα μέρη της κυψέλης. Το καπάκι λοιπόν. Το καπάκι είναι κατασκευασμένο με υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο, το οποίο είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα. Είναι το ίδιο πλαστικό που χρησιμοποιούμε εμείς στο σπίτι μας και στα δοχεία των τροφίμων μας. Μέσα έχει πολύ ισχυρή μόνωση πολυουρεθάνης. Στην επάνω μεριά βλέπετε την αντιολισθητική επιφάνεια, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο όμως, σε περίπτωση που τα μεταφέρουμε και τα φορτώνουμε πάνω στην καρότσα. Δεν γλιστράνε. Επίσης, έχει και από την κάτω μεριά. Βλέπετε εδώ τη μόνωση και από την αντιολισθητική επιφάνεια και από την κάτω μεριά. Να σας πω ότι θεωρώ ότι το πλαστικό καπάκι υπερτερεί του ξύλινου, γιατί θα έχετε παρατηρήσει πολλές φορές τα ξύλινα καπάκια να πιάνουν έτσι μια υγρασία στο, από εδώ κάτω, στο κάτω μέρος τους, και πολλές φορές να σαπίζουν. Το πλαστικό δεν παθαίνει κάτι και ιδίως το συγκεκριμένο που είναι πολύ καλή ποιότητας. Έχει εδώ, βλέπετε ότι υπάρχει κυκλημένη επιφάνεια για να γλιστράνε τα νερά της βροχής και να μην μένουν πάνω στην κυψέλη λάσπες κτλ. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Ζυγίζει 1 κιλό και 800 γραμμάρια, οπότε αυτόματα μειώνεται το βάρος. Μπορείτε να το παραγγείλετε με όσες θύρες εσείς επιθυμείτε. Δηλαδή, μπορείτε είτε να το παραγγείλετε με 2 διαγωνίως, με 2 μπροστά, με 3, ακόμη και με 5. Βλέπετε εδώ πέρα, ας πούμε, επάνω, ότι έχουμε ανοίξει την τρύπα και έχουμε βάλει τη νέα υβριδική θύρα, την οποία επάνω, κατά κύριο λόγο, τη χρησιμοποιούμε σαν τροφοδότη. Αλλά, παρόλα αυτά, σε περίπτωση που έχετε ήδη το παλιό, με ένα απλό ποτηροτρύπανο μπορείτε να κάνετε μία τρύπα και να περάσετε τη νέα θύρα. Εγώ προτιμώ, για να είμαι ειλικρινής, και με τα 5 μαζί. Βολεύει πάρα πολύ, να ξέρετε. Λοιπόν, στα πλαϊνά του μέρη, περιμετρικά, βλέπετε ότι έχει το γύσο εδώ, στο οποίο τα νερά της βροχής πέφτουν κάτω και δεν μπαίνουν μέσα στην κυψέλη. Μία δοκιμή θα σας πείσει.